Ότι δουλεύουν καθημερινά και σημαντικά να λύσουμε ό,τι προβλήματα δημιουργούνται στα νησιά μας. Ένα από αυτό είναι το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το ακτοπλοϊκό, το οποίο θεωρώ ότι το λύσαμε άμεσα με την παρουσία ενός γρήγορου και καλού πλοίου του Άνεμος, το οποίο ήδη εκτελεί τη γραμμή, τα δρομολόγια, έως ότου γίνει ο διαγωνισμός, ο οποίος θεωρητικά είναι να γίνει 23 Ιανουαρίου. Περιμένουμε κάποιες τελευταίες εγκρίσεις για να δούμε πλέον ποια εταιρεία θα κατέβει στο διαγωνισμό για να παραλάβει τη γραμμή, να εκτελέσει τη γραμμή Λαύριο Αιστράτη Λίμνο Καβάλα, και παράλληλα προσπαθούμε να λύσουμε και τη διαδικασία του θέματος που υπάρχει σε συνεργασία και με την περιφέρεια, όπου μιλάω και με τον ίδιο τον περιφερειάρχη προσωπικά, για τη γραμμή, τη σύνδεση της γραμμής ακτοπλοϊκής Αιστράτη Λίμνο. Και αύριο μάλιστα έχω συνάντηση στο γραφείο μου στην Αθήνα με τον Δήμαρχο του Αιστράτη για αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω ότι από την πλευρά μας κάνουμε τα δύνατα δυνατά και στηρίζουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας. Γι' αυτό και φέτος σχεδόν το ποσό της ενίσχυσης των άγρων γραμμών ξεπερνάει τα 105 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει λοιπόν τη θέληση και τη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης να στηρίξουμε τις ακτοπλοϊκές σύνδεσεις στα νησιά μας. Και παράλληλα, ζητάμε και από την Ένωση Ακτοπλοών να έχουμε ανανέωση του στόλου μας με γρήγορα, σύγχρονα και συμβατικά πλοία, βέβαια τώρα από το 30 με την πράσινη, όπως καταλαβαίνετε, ενέργεια. Ήδη ο γραμματέας μας, ο κ. Κουτουλάκης, στα προηγούμενα χρόνια έχει καταφέρει και έχει δεσμεύσει ένα σοβαρό ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να στηρίξουμε την ανανέωση του στόλου μας σε πιο σύγχρονα και γρήγορα και πράσινα πλοία. Αυτό έχει να κάνει με την ακτοπλοεία. Με το θέμα τώρα, για μένα πιστεύετε, εκτιμώ ότι τώρα και με τα νέα συμφωνία που έχουμε κάνει και με τη γείτονα χώρα, με την βίζα που θα υπάρχει και με τα 10 νησιά που θα υπάρχει η άνεση να μετακινούνται οι φίλοι μας, οι γείτονες από τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν τα νησιά μας, που είναι μέσα εκεί Μυτιλίνη και Χίος και Σάμος και Λίμνος, νομίζω ότι θα αλλάξει λίγο το τοπίο και στις συγκοινωνίες και σε αυτά τα νησιά, γιατί θα υπάρχει ενδιαφέρον κινητικότητας από τον γείτονα χώρα. Το λέω αυτό γιατί ήδη υπήρξε ενδιαφέρον και πρόταση να γίνει γραμμή από απέναντι στην Ήμβρο, στην Λίμνο, στον Αιστράτη και εδώ στο Σιγρή της Μυτιλίνης. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια κινητικότητα καινούρια για τα νησιά της Βορείου Αιγαίου. Για το μεταφορικό ισοδύναμο, ήδη όπως ακούσατε και πριν, ενημερώσαμε ότι ήδη όπως είχαμε δεσμευτεί στο τέλος του χρόνου, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πληρώσαμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και τώρα σήμερα μας εγκρίθηκε ένα ποσό των 11 εκατομμυρίων για να συνεχίσουμε τις πληρωμές έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε και το φέρουμε στην κανονικότητά του. Και παράλληλα, εργαζόμαστε σκληρά σε συνεργασία με τα στελέχη της γραμματείας μας και με την τελική δομή να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θα δώσει μια άλλη προοπτική, μια κάρτα νησιώτη για τους νησιώτες μας, οι οποίοι από εκεί θα έχουμε την άνση και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια για να μπορέσουμε να έχουμε την κάρτα νησιώτη, να μπορέσουμε να κάνουμε το αθλητικό ισοδύναμο και μια σειρά άλλων έργων τα οποία δουλεύουμε. Θέλω να έχουμε στο μυαλό μας όλοι ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κοιτάει την νησιωτικότητα. Τα προηγούμενα 4 χρόνια έγινε μια σοβαρή και τεράστια και μεγάλη δουλειά, η οποία αρχίζει αυτή τη στιγμή να οριμάζει. Παράλληλα, κοιτάμε να κάνουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα για την νησιωτικότητά μας στη συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία. Ήδη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βλέπετε στο νέο δικαστικό χάρτη, παραμένουν όλα τα δικαστήρια στα νησιά μας, δεν αλλάζει τίποτα, ενώ αλλάζει η πολιτική Ελλάδα. Εδώ στηρίζονται και αναβαθμίζονται τα δικαστήρια και τα ειρηνοδικεία σε μονομελή πρωτοδικεία. Και από την άλλη πλευρά, βλέπετε πως με το Υπουργείο Αθλητισμού, τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βουρτσιγιάννη, δημιουργήσαμε πλέον την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων, των νησιωτικών αθλητικών σωματείων. Το δεσμεύσαμε, το θεσμοθετήσαμε, έτσι ώστε να έχουν περισσότερα έσοδα, περισσότερη στήριξη από τους πόρους του Υπουργείου Αθλητισμού. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι καθημερινά χτίζουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, την νησιωτικότητα, γιατί πιστεύουμε πραγματικά στους ανθρώπους που ζουν στα νησιά, που αγαπάνε τα νησιά, που θέλουν